τα 30 χρόνια αυτά που έχω κάνει. Κάποια τραγούδια, κάποιες πρόζες που δεν πέρασαν όταν τα είχα πρωτοσκεφτεί και τα είχα παρουσιάσει στον κόσμο, με την πεποίθηση ότι εγώ ήμουν μπροστά και δεν με καταλαβαίνανε το κοινό, τα βάζω τώρα που ίσως να έχει λιγάκι να με έχουν πλησιάσει. Λιγάκι. Να σας παρουσιάσω λοιπόν από την παράσταση Βασιλένος Ρώμας ένα βίντεο ντοκουμέντο. Ένα βίντεο ντοκουμέντο, όπου ήταν το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ζώντος του Ανδρέα Παπανδρέου. Και κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε ένα θαύμα. Δεν το πήρανε χαμπάρι οι παραβρισκόμενοι εκείνη τη στιγμή. Όσο μπορώ, όσο μπορώ. Είναι λίγο πιο φτηνά πίσω. Αν αρχίσουν να παραπονιόνται και οι ακριβείς, θα αρχίσουν να ουρλιάζουν, όπως καταλαβαίνετε. Έλεγα λοιπόν ότι το βίντεο αυτό έγινε ένα θαύμα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν το πήρανε χαμπάρι οι παραβρισκόμενοι υπουργοί, αλλά το κατέγραψαν οι κάμερες. Ο Άγιος ο Κρυσή, μεγάλη χάρη του. Πάμε να δούμε το θαύμα. Πάμε να δει ο κόσμος να πιστέψει. Σε αυτή τη συνεδρία, ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Απευθύνομαι. Ο αείμνηστος Κανταλίδης. Αλλά και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Βλέπετε ο Τσοχατζόπουλος μετράει τα λεφτά από κάτω από το τραπέζι. Έχουμε μπροστά μας. Γίνεται το θαύμα, βλέπετε. Κανείς δεν παίρνει χαμπάρι. Αλλά καιροφυλακτή Δήμητρα. Μπράβο Δήμητρα. Πιστεύουμε στα θαύματα. Μπράβο Δήμητρα. Βάλε λίγο το κουμπάκι το rewind, το κόκκινο κάτω δεξιά. Να ξαναδεί ο κόσμος το θαύμα να το πιστέψει. Πάτε να πάει λίγο πίσω να ξαναδούμε το θαύμα. Αγαπητοί φίλοι, προσέξτε την ώρα που κολοβαράνε. Γίνεται το θαύμα. Κάτι ψυχανεμίζεται ο ροκόφυλλος. Εδώ κάτι παίρνει χαμπάρι. Ευτυχώς καιροφυλακτή Δήμητρα. Μπράβο. Ένα μικρό βήμα για τη Δήμητρα. Ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Ένα κέριο χτύπημα στο φαλοκρατισμό, αγαπητοί φίλοι. Ο φαλοκρατισμός όμως που έχει πολλά κεφάλια, ένα κόβεις, τέσσερα βγαίνουν. Προσέξτε. Σε σχήμα φαλός τα βρουν, αλλά παρασύρουν και το χωστεμπόλιο του πλήθος, το οποίο παρασύρεται διότι τεντώνει ο φαλός της άκρης, βλέπετε, τεντώνει, καβλώνει και κάπως ερεθίζεται ο κόσμος και παρασύρεται να πούμε. Κυρίως ο γυναικείος φυτισμός και οι ομοφυλόφιλοι. Προσέξτε όμως τις άκρες του φαλοσταύρου, έχουμε μία στρέβλωση. Τι έχουμε, θα ρωτήσω μετά. Έχουμε στρέβλωση. Φάτε τους.